Τους κερδίζει τη σφαίρα και εξαπολύει ένα κεραυνό που καρφώνει την μπάλα στα δίχτυα του οικονομικού. Θεαματικότατος αγών ενθουσίασε τους θεατάς αμφωτέρων των ομάδων τουρκικής κατηγορίας. Για τους οπαδούς του Ολυμπιακού... Το πρώτο γκολ που έφερε νικητή τον Ολυμπιακό τον άνοιξε ο Γιούτσος στο έκτο λεπτό. Ο Γιούτσος χάρισε ένα γκολ στον Ολυμπιακό. Με πέναλτι. Το σκορ άνοιξε με ένα γκολ που πέτυχε ο Γιούτσος σχετικά νωρίς. Είχε γκολ με σουτ του Γιούτσου. Πέτυχε με πέναλτι το δεύτερο γκολ του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός με το Γιούτσο εδιπλασίασε το σκορ εις βάρος του Παναθηναϊκού της ομάδος του. Ένα ακόμη γκολ του Γιούτσου στο 35ο λεπτό προηγήθη στο σκορ με γκολ του Γιούτσου. Ο ίδιος παίκτης εδιπλασίασε το τέρμα της ομάδας του στο κατευθείαν χτύπημα φάουλ του Γιούτσου, ο οποίος ανεδείχθη σκόρερ του αγώνος. Θα τροποδοτήσει δεξιά τον Γιάννη Γκαϊντάτζη, ο Γκαϊντάτζης θα σεντράρει και ο Νίκος Γιούτσος με έξοχη κεφαλιά θα πετύχει το δεύτερο γκολ του Ολυμπιακού εν μέσω αποθέωσης από τους φίλους της ομάδας του. Και προεκρίθη δια τους περαιτέρω αγώνας του κυπέλου Ελλάδος. Ο Ολυμπιακός αντεπετέθη και στο 15ο λεπτό ισοφάρισε με κεφαλιά του Γιούτσου. Ο Ολυμπιακός επέτυχε γκολ με κεφαλιά του Γιούτσου. Σε βασικές φάσεις παρουσίασε ο αγών καθ' όλο τον πρώτο ημίχρονο. Ο ρυθμός του παιχνιδιού ήταν κάπως πεσμένος, με υπερέχουσα την ομάδα του Ολυμπιακού Πειραιός,